Και πάμε σε ένα άλλο θέμα, δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα κορυφαίας σημασίας. Επειδή μας πρίζουν η αλβανική προπαγάνδα, όλο μας λέει για την ιστορία τάχα που έχουν, που η ιστορία τους δεν είναι ούτε 50 ετών καλά-καλά. Ακριβώς. Μήπως δεν είναι η κανονική τους θέση αυτή που ισχυρίζονται ότι είναι στη Νότιο Βαλκανική. Δεν ξέρω, για να δούμε. Λένε κάτι ανέκδοτα ότι ανήκουν, λέει, στα φύλλα των Ιλυριών. Ναι. Για να δούμε μια φωτογραφία, σας παρακαλώ. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε, κυρίες Δεσποινίδης και κύριοι, ένα χάρτη του 19ου αιώνος που μας δείχνει την Κασπία θάλασσα, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Το τόξο βλέπετε τι γράφει εκεί? Ναι, βεβαίως. Αλβανία. Αλβανία. Έχει σχέση η γυτνίαση με την Κασπία, έχει καμία σχέση με την Αδριατική πάνω από την Ελλάδα? Δεν ξέρω, αν συνορεύουμε εμείς με την Κασπία, τότε συνορεύει η Αλβανία. Ακριβώς, επειδή στη γεωγραφία δεν τρελαθήκαμε ακόμα. Ναι, ναι. Ας δούμε παρακαλώ την επόμενη φωτογραφία. Σημειωτέων ότι όλοι αυτοί οι χάρτες είναι ξένοι. Προσέξτε, η Μακεδονική Αυτοκρατορία λέει πάνω, Macedonian Empire. Βλέπετε που λέει η Αλβανία, κύριε Βασιλιάδη? Ναι, και που λέει η Ιλυρία. Και που λέει η Ιλυρία. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, γιατί ξεχνάνε τα σχολικά βιβλία να μας τα πούνε. Αυτός ο χάρτης δεν είναι ελληνικός, κύριε Βασιλιάδη. Αυτός ο χάρτης είναι από ξένα βιβλία. Λοιπόν, βλέπετε ότι πάνω και δεξιά από το Αρμενία και από το Χαλιφάτο που λέει κάτω, στην άκρη δεξιά, λέει η Αλβανία. Ναι. Και δεξιά είναι η Κασπία θάλασσα. Περιοχή του Καυκάσου γράφει ο χάρτης. Ακριβώς. Και αριστερά Black Sea, μαύρη θάλασσα. Μαύρη θάλασσα, ακριβώς. Τα ξέρουν αυτά οι Έλληνες τηλεθεατές. Τους τα είπε ποτέ κανείς? Δεν είναι ελληνικοί χάρτες κάποιου σοβινιστού ή ακροδεξιού συγγραφέα. Είναι από ξένα ιστορικά βιβλία. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Στην επόμενη φωτογραφία. Το βλέπετε? Μάλιστα. Καυκάσιαν Αλμπάνια. Επάνω δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Σασανίδες, είναι η περίφημη δυναστεία των Σασανιδών. Ναι. Έτσι, Αρμενία. Και από κάτω ο χάρτης, στο πλαίσιο στην ταυτότητά του, τι λέει? Roman Persian Frontier in Late Antiquity. Βλέπετε? Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ελληνικοί οι χάρτες, αλλά αυτούς τους ξένους χάρτες δεν τους βρίσκουν στην Ελλάδα. Ούτε τα κανάλια, ούτε οι σχολιαστές, ναι, ούτε οι ιστορικοί. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμα μία φωτογραφία. Αν έχουμε επόμενη φωτογραφία για το θέμα αυτό. Το βλέπετε δεξιά? Αριστερά είναι η Μαύρη Θάλασσα και δεξιά είναι η Κασπία. Ναι. Αλμπάνια, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Μάλιστα. Μην ξανακούσω σαχλαμάρες ότι είναι γείτονές μας. Τους φυτέψανε ως γείτονές μας και ας ξεστραβωθούν κάποιοι να αναζητήσουν την άκρη στην ιστορία και να μην καταπίνουν αμάσιτα ό,τι τους ταΐζουν επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Ναι, ενώ ήταν γειτονές μας οι Τούρκοι, έτσι. Γεμίσαμε γειτόνους τελευταία, βλέπετε. Θέλετε να με καργαλήσετε, και, και ιδιαιτέρους γειτονές. Ναι, ναι, εξαιρετικούς. Όχι τυχαίους. Εξαιρετικούς. Αν δεν έχει άλλη φωτογραφία, ας έρθει σε εμάς η κάμερα. Ναι. Έχει κι άλλη μία, νάτι, κι άλλη φωτογραφία. Α, ναι. Πάλι. Ναι, επίσης από ξένο χάρτη, ναι, λέει η ταυτότητα του χάρτου, Early Georgian State of Iberica, και μιλάει για το 600 BC, before Christ, έτσι, ναι, 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 μέχρι το 500. 500 μετά Χριστόν. Μετά Χριστόν, after, ναι, Christ. Λοιπόν, είναι ελληνικός ο χάρτης αυτός? Όχι. Και λέει Αλβανία. Ακριβώς. Και είναι δίπλα η Κασπία. Ναι, και αριστερά, ναι, η Μαύρη Θάλασσα. Έτσι. Τι μπούρδες λοιπόν λέμε για την Αδριατική από το 1914 που μας τους φύτεψαν οι Ιταλοί και οι Αυστρο-Ουγγαρέζοι από πάνω μας. Έτσι. Και οι μεγάλες δυνάμεις γενικότερα. Μάλιστα. Να ξυπνήσει ο κόσμος και να αρχίσει να ψάχνει. Μάλιστα.